ο Δήμος Τρίπολης, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, εγώ προσωπικά, οι συνεργάτες μου, ο Δήμαρχος, από το πρωί, από τις 5 η ώρα, είμαστε στις επάλξεις και προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας να καθαρίσουμε τους δρόμους της Τρίπολης, αλλά και τους θέους περιφερειακούς δήμους. 5 και 4 δόθηκε το πρώτο σήμα και ξεκίνησε ένα μηχάνημα με αλάτι και ειδικό εκχιονιστικό και ανέλαβε αποκλειστικά το δρόμο του νοσοκομείου. Και κατορθώσαμε το νοσοκομείο να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, εξωτερικά ιατρία, μονάδα τεχνητού νεφρού, είσοδο νοσοκομείο ανοιχτό για όλες τις ώρες. Τώρα βέβαια δεν μιλάμε, διότι τώρα έχουν ενισχυθεί και με άλλα μηχανήματα. Αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης, να διαθέσουμε και άλλο μηχάνημα. Έκτοτε, έχουμε χωρίσει την πόλη σε τέσσερους τομείς και αυτή τη στιγμή υπάρχουν, πέρα από το μηχάνημα που είναι μόνιμα στο νοσοκομείο, άλλα 5 μηχανήματα του Δήμου και μισθωμένα και έχουν αναλάβει όλη την πόλη, τους κεντρικούς δρόμους και αυτή τη στιγμή αρχίσαμε και άλλους δρόμους, όχι κεντρικούς, και είναι όλοι οι δρόμοι καθαροί, προσπελάσιμοι κλπ. Όμως θα κάνω και μια έκκληση που το έχω κάνει πολλές φορές από το πρωί και θα παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να μην χρησιμοποιούν αυτοκίνητα αν δεν είναι άμεση ανάγκη, αν δεν έχουν άμεση ανάγκη. Να μην κυκλοφορούν ειδικά τα ηλικιωμένα άτομα στους δρόμους, διότι είναι αρκετά επικίνδυνοι. Σχολεία βέβαια δεν λειτουργούν, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Γενικά η πόλη μας αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Συνεργεία του Δήμου, πεζοπόρα τμήματα από τις πρωινές ώρες καθάρισαν επικίνδυνα σημεία του Δήμου. Το δικαστήριο, το ΚΕΠ, το ΙΚΑ, μπροστά από το Δημαρχείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που κληθήκαμε. Εργάτες του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία έχουν παρέμβει όπου μας ζητήθηκε. Στείλαμε και άλλο αλάτι σήμερα στα σημεία που έχουμε πει στο Δημαρχείο, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου και στην πλατεία Άρεως και αν χρειαστεί θα στείλουμε κι άλλο. Βέβαια η ενημέρωσή μας από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι ότι τις απογευματινές ώρες η κατάσταση θα χειροτερεύσει, όπως και η αυριανή μέρα και η μεθαυριανή, Σάββατο και Κυριακή, θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Εμείς είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές. Σήμερα φέραμε και άλλο αλάτι για να χρησιμοποιήσουμε όπου υπάρχουν ανάγκη και θα φτάσει κι άλλο. Πέρα όμως από την Τρίπολη και τους περιφερειακούς του Καποδιστριακού Δήμου Τρίπολης, τα χωριά μας έχουν σταλεί σε αυτά όλα μηχανήματα ιδιωτικά μισθωμένα και ανοίγουν τους δρόμους κυρίως στην είσοδο των χωριών. Ένα συνεργείο με 2-3 μηχανήματα είναι στην περιοχή του Φαλάντου. Έχουν ανοίξει τώρα μερικά χωριά, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο Ρωινό, συνέχεια φάνε Αλωνίστανα, Πιάνα κλπ. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον περιφερειακό, νομίζω έχω συνοηθεί με την περιφέρεια, θα ανοίξει και ο περιφερειακός. Τα χωριά σε λίγη ώρα μέχρι το μεσημέρι κλπ. Θα είναι ανοιχτά. Έχει αρχίσει έγκαιρα ο εκχιονισμός των πρώην Δήμων της Στεγίας. Έχει αρχίσει ο εκχιονισμός των πρώην Δήμων Κορυθίου στο Δήμο Μαντινίας και από το πρωί, πρωινές ώρες, στο Δήμο Λεβιδίου. Βέβαια, τα προβλήματα είναι έντονα. Θέλω να κάνω μία έκκληση στους δημότες, ειδικά των περιφερειακών δήμων, πρώην περιφερειακών δήμων, να πω στους συμπολίτες μας ότι πρόθεσή μας, κύριο μέλημά μας, ήταν να ανοίξουμε τις εισόδους, τους δρόμους που οδηγούν στα χωριά τους, μέχρι το κεντρικό σημείο, μέχρι τις πλατείες, για να έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα, τα ασθενοφόρα, η πυροσβεστική, η αστυνομία, αν παραστεί ανάγκη. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε και δρόμους, σοκάκια κλπ. Προς Θεού, κάνω έκκληση, γιατί μερικοί συμπολίτες μας αισθάνονται ανασφάλεια, έχουν δίκιο, εγώ συμμαρίζομαι την κατάστασή τους, βλέπουν το πολύ χιόνι και
φέρουν αμέσως εδώ και τώρα το μηχάνημα να ανοίξει και το δρόμο που πάει προς το σπίτι του, το δρόμο που πάει προς το μαντρί του ή το δρόμο που πάει σε οποιοδήποτε συνοικία. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια. Μέλημά μας, όπως σας είπα, είναι να έχουμε ανοιχτά όλα τα χωριά. Και μέχρι τώρα το έχουμε πετύχει. Και σε λίγο θα είναι και αυτά τα χωριά που είχαν έντονο πρόβλημα από το πρωί, θα είναι όλα ανοιχτά. Ίσως να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις. Εάν θα λιώσουν αυτά τα χιόνια, τα οποία είναι πάρα πολλά και στα γύρω βουνά, αλλά και στην πόλη, ίσως να δημιουργηθούν θέματα, πλημμύρες, λόγω των πολλών νερών. Εδώ πρέπει να είναι προσεκτικοί όλοι οι συμπολίτες μας, να λάβουν όσα μέτρα μπορούν. Εμείς με το μηχανισμό που διαθέτουμε, οι πυροσβεστικοί με τα αποφρακτικά, ο Δήμος με τα δικά του αποφρακτικά και αυτά που θα μισθώσουμε, θα είμαστε και εκεί πανέτοιμοι να βοηθήσουμε σε αυτά τα φαινόμενα όταν και αν συμβούν. Ανεύθυνα μερικοί και με ελαφρά την καρδία είπαν ότι αυτή η καταστροφή οφείλεται στα σκουπίδια, επειδή δεν είχαν συγκεντρωθεί για το γνωστό πρόβλημα του Δήμου Στρίβους. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες ότι αυτή η καταστροφή δεν οφείλεται στα σκουπίδια που δεν είχαν συγκεντρωθεί λόγω του γνωστού προβλήματος. Η μισή πόλη είχε απαλλαγεί από τα σκουπίδια. Τα φρεάτια, υπεύθυνα σας το λέω, από την ΔΕΙΑΤ είχαν καθαριστεί τον τελευταίο καιρό 2 φορές. Μπορεί σε κάποια σημεία να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά το αντιμετωπίσαμε. Οι καταστροφές που προκλήθηκαν οφείλονται κυρίως στις μεγάλες ποσότητες νερού και κυρίως από την περιοχή του Συντάγματος, όπου το ρέμα το Περθόρι έφερε πολλά νερά, άσκησε μεγάλες πιέσεις στη μάντρα του στρατοπέδου, την παρέσυρε και δημιούργησε τις μεγαλύτερες καταστροφές.